Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στις Σέρρες και πιο συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης των Σερρών. Αυτή είναι η κεντρική οδός, η οδός Μεραρχίας ή όπως τελευταία μετονομάστηκε, οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή. Εδώ αριστερά το κτίριο που βλέπετε είναι το κτίριο της Λέσχης Αξιωματικών, ένα ιστορικό κτίριο που μετρά πολλές δεκαετίες εδώ στο κέντρο της πόλης των Σερρών. Ακριβώς απέναντι είναι το stage της Σερέξπο. Ένα καταπληκτικό, υπερσύγχρονο και πολύ εντυπωσιακό stage, ακριβώς στην αγκαλιά του εντυπωσιακού αυτού κτιρίου που βλέπετε, που δεν είναι άλλο από το Διοικητήριο των Σερρών, το κτίριο δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας των Σερρών. Όλος αυτός ο πρόλογος γίνεται για να σας πω ότι στις Σέρρες έχουμε τη Σερέξπο, την πιο μεγάλη επιχειρηματική, διεθνή επιχειρηματική έκθεση που μας κάνει πολύ πολύ περήφανους ως Σερραίους και που θα σας ξαναγήσω αμέσως τώρα. Αυτή ακριβώς είναι η είσοδος στη Σερέξπο, εκεί θα πάμε και θα σας πω αμέσως πολλά πολλά περισσότερα. Δεύτερη Σερέξπο. Τι είναι η Σερέξπο? Είναι η διεθνής επιχειρηματική έκθεση που γίνεται εδώ στην πόλη των Σερρών για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Η πρώτη Σερέξπο έγινε τον περασμένο Οκτώβριο με τρομακτική, θα έλεγα, ανέλπιστη επιτυχία και διοργανωτής είναι το Επιμελητήριο Σερρών. Ο πρόεδρος λοιπόν του Επιμελητηρίου, ο κύριος Χρήστος Μέγκλας και οι συνεργάτες του, εμπνεύστηκαν αυτή την έκθεση, καθώς ως γνωστόν στις Σέρρες το επιχειρήν παραδοσιακά είναι το δυνατό. Υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχουν παραγωγοί, υπάρχουν πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις και όλες αυτές έπρεπε να στεγαστούν και να εκθέσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σε έναν χώρο, σε έναν εκθεσιακό χώρο, όπου όχι μόνο οι Σερραίοι θα έχουν τη δυνατότητα να τα δουν και να τα δοκιμάσουν, να τα αποκτήσουν, αλλά και οι επισκέπτες. Οπότε, απευθυνόμενοι σε κάθε Έλληνα, κυρίως της δικής μας περιφέρειας, στους γειτονικούς νομούς, αλλά και στους πιο μακρινούς επισκέπτες, το Επιμελητήριο Σερρών προσκάλεσε όλους τους γείτονες πολίτες μας εδώ στην δεύτερη Σερέξπο, αλλά φρόντισε πέρα από τα εκθέματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις οποίες θα δουν εδώ, φρόντισε το Επιμελητήριο Σερρών και οι διοργανωτές να τους ψυχαγωγήσει. Έτσι, τις τρεις ημέρες της Σερέξπο, 24, 25 και 26 Ιουνίου, τις τρεις ημέρες λοιπόν και τα τρία βράδια είχαμε από μια πολύ πολύ δυνατή συναυλία. Την πρώτη μέρα, Αντώνης Ρέμος, αγαπημένος, λατρεμένος, εξαιρετικά δημοφιλής. Τη δεύτερη μέρα, ο Τόνις Φίνος και οι Playmates, ο οποίος ξαναέρχεται από την πρώτη Σερέξπο, γιατί τον λάτρεψε το σερραϊκό κοινό. Και την τρίτη μέρα, το βράδυ της τρίτης ημέρας, κλείνει με την συναυλία των καταπληκτικών η Mamba LD. Έχουμε μπει ήδη στην Σερέξπο και έχουμε ξεκινήσει και μπορούμε και μαζί να ξεκινήσουμε την ξενάγηση, μπαίνοντας εννοείται δικαιωματικά νομίζω, είναι το περίπτερο του Επιμελητηρίου Σερρών. Συνεργάτες του Επιμελητηρίου είναι εδώ για να μας υποδεχθούν. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κόσμος μπαίνοντας λοιπόν μπορεί να πάρει ενημερωτικό υλικό από το Επιμελητήριο και να ενημερωθεί για τις επιχειρήσεις, για την έκθεση, για το πώς είναι στημένη η έκθεση, για το πού θα βρει την επιχείρηση που θέλει να ενημερωθεί και για ό,τι πρέπει να ξέρει ο επισκέπτης της Σερέξπο. Ακριβώς από την απέναντι πλευρά είναι το stand της αστυνομίας. Νομίζω το δικαιούνται και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική και πολλή δουλειά τις μέρες της Σερέξπο για να αισθανόμαστε όλοι πιο ασφαλείς και πιο όμορφα. Προχωρώντας στην έκθεση, μπαίνοντας μέσα στην έκθεση, ξαφνικά βλέπουμε να ανοίγεται μπροστά μας όλη η έκθεση με όλα τα σπιτάκια, θα το δείτε τώρα και εσείς μαζί μου. Ξεκινάμε με τους σημαντικότερους φορείς ίσως εδώ των Σερρών, δεξιά μου είναι το ΤΕΙ Σερρών και αμέσως μετά το μοναδικό επιμελητήριο, το οποίο έχει στεγαστεί, είναι το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Να πούμε ότι τη Σερέξπο την έχουν επισκεφθεί 12 με 15 επιμελητήρια δια των προέδρων ή δια των εκπροσώπων τους, αλλά μόνο το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής έχει το δικό του stand και ευνόητους λόγους νομίζω. Να πούμε ότι έτσι όπως είναι στημένη η Σερέξπο, είναι ένας υποχρεωτικός διάδρομος που πρέπει να ακολουθήσει ο επισκέπτης προκειμένου να περάσει από όλα τα περίπτερα και να ενημερωθεί για όλες τις σερραϊκές επιχειρήσεις. Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, ο Δίο Βασίλη Ταπέ,
Είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιστορία στην πόλη των Σερών, άλλες γιατί αριθμούν πολλές δεκαετίες λειτουργίας και άλλες γιατί είναι ολοκένουργιες και καινοτόμες. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα λέγαμε ότι συμμετέχει ενεργά στην δεύτερη Σερ Expo, καθώς πέρα από το περίπτερο που βλέπουμε να έχει εδώ, συμμετείχε και στα παράλληλα φόρουμ που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρηματιών αλλά και των υποψήφιων επιχειρηματιών εδώ στην περιοχή των Σερών. Πολλές επιχειρήσεις, κάθε είδους επιχείρηση φιλοξενείται εδώ στη Σερ Expo, επιχειρήσεις με προϊόντα που μας κάνουν γνωστά και πέρα από τα όρια του νομού Σερών, όπως εδώ, βουβαλίσια προϊόντα. Βλέπουμε εδώ, καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Βουβαλίσια προϊόντα, λοιπόν. Το βουβάλι είναι ένα ζώο το οποίο έχει κάνει γνωστό το νομό Σερών σε όλη την Ελλάδα. Φιλοξενείται στη λίμνη Κερκίνη και βγάζει πολλά και δυνατά προϊόντα. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Καλησπέρα σας. Ελληνικός καρπός και άλλες πολλές επιχειρήσεις, αυτό που σας λέγαμε, καινοτόμες, ξεκινούν ως οικογενειακές επιχειρήσεις και συνεχίζουν σε βιοτεχνία και πολύ πολύ περισσότερο ακόμη παραπέρα. Γεωσπιρουλίνα νιγρίτας, ένα επίσης προϊόν το οποίο έχει κάνει γνωστό τις Σέρες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο θα έλεγα. Είναι πολύ λίγα τα μέρη στα οποία καλλιεργείται η σπιρουλίνα και δίνει την... παίρνει την ουσία που θέλεις με όλη τη θρεπτική ιδιότητα και ένα από αυτά τα μέρη είναι τα θερμά της νιγρίτας.